Στο σημερινό επεισόδιο «Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια» έχω τη χαρά να φιλοξενώ ένα κορίτσι που αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. είναι ένα κορίτσι το οποίο αγαπάτε όλοι, ε, δεν έχω ακούσει ποτέ ούτε μια άσχημη κουβέντα για εκείνη και νομίζω ότι αυτό δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε συμπτωματικό. Είναι κάτι το οποίο το βγάζει η ίδια και είναι η πολύ αγαπημένη μου η Μαρία Μπεκατόρου. Δωράκι μου γλυκό. Μου είπε: Καλώ ήρθε. Καλώ ήρθα. Καλώ βρήκα, Έτσι, για να, τα, να ξεκινήσουμε τα τυπικά. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Ε, Πώ, κι εγώ. Κι ε, εγώ, με είσαι, μεγάλη χαρά ήρθα. Είσαι ένα άτομο έτσι που αγαπώ, που σε πολύ σημαντικές, όχι απαραίτητα πάντα καλές ε, στιγμές, ε, το χαμόγελό σου και το φως σου ήταν δίπλα μου και το εκτιμώ πολύ. Ήθελα σήμερα να κάνουμε μια διαφορετική έτσι, κουβέντα ε, και για τα δικά σου τα λεμόνια της ζωής, αλλά και κυρίως επειδή... Πάντα έχω έτσι λίγο πιο δυσάρεστες ιστορίες. Ήθελα λίγο κάπου γιατί είμαστε περίπου στη μέση των εκπομπών να έχω και μια πιο ευχάριστη παρένθεση. Α, να και σου πιο πω... χαρούμενη και αισιόδοξη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που μου πες. Γιατί εμένα μου αρέσει να, να, να μην πέφτουμε. Ωραία. Ε, σου λέω από τώρα, για να σκεφτείς μέχρι το τέλος του podcast, ναι. να μου ολοκληρώσει την, εκφρα... την, φράση, γιατί όλοι οι καλεσμένοι το λένε αυτό, το όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια. Να το σκεφτείς, επειδή πας και πολύ και στη λαϊκή και μαγειρεύει και το μέχρι το τέλος. Λοιπόν, Μαριά, όλος ο κόσμος πραγματικά, δηλαδή όσοι ξέρουν ότι κάνουμε ας πούμε και λίγο παρέα, με ρωτάνε, είναι τόσο καλή όσο Ναι, φαίνεται. μου το λένε πάρα πολύ αυτό, ότι οι άνθρωποι με γνωρίζουν δηλαδή ότι τους ρωτάνε. Και λέω, παιδιά, ναι, είναι όσο καλή φαίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όσο δοτική και γενναιόδορη. Και θέλω να σε ρωτήσω, αυτό, αυτό το, είναι σίγουρα κομμάτι του χαρακτήρα σου. Ναι. Δεν σε έχει διαβρώσει τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Πόσο να πει είναι λίγο τοξικά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι τόσο, τόσο ένα με μένα αυτό το χαρακτηριστικό μου. Που δεν, δεν μπορεί να με διαβρώσει. Δηλαδή, δεν, και να σου πω και κάτι άλλο τώρα, στη δουλειά αυτή, γενικά στις δουλειές ας πούμε που υπάρχει μεγάλη έκθεση, δημοσιότητα κτλ, είναι ό,τι επιτρέπεις, mm -hmm. έτσι, και όσο επιτρέπεις και σε ποιους το επιτρέπεις. Mm -hmm. ε, δόξα το Θεό έμαθα με τα χρόνια και να κρίνω και να αξιολογώ τους ανθρώπους... Ε, Νομίζω αντικειμενικά και σωστά. Μπορεί και κάποιε φορέ λίγο πιο αισιόδοξα από ό,τι του άξιζε. Αλλά εντάξει, α είμαστε mm -hmm. και λάρτισα συναισθήματα, κάποιε φορέ. Ε, και δεν, δεν νομίζω ότι αυτή την πλευρά του χαρακτήρα μου μπορεί κάποιο να μου την αλλάξει, γιατί από αυτό εγώ παίρνω μεγάλη ικανοποίηση. Δηλαδή το να προσφέρω mm -hmm. μου δίνει, είναι πολύ, πολύ μέσα στη ζωή μου. Ε, φαίνεται, θέλω να σου πω. Και Δεν, δεν, το, δεν, δεν θέλω να το παίξω. Φιλάνθρωπο. Ναι. Δεν, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ε, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μου είχε πει μία γιατρό λίγο πιο προχωρημένη κάποια στιγμή που είχαμε κάνει μία συζήτηση ότι υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, παιδί μου, έρχονται mm -hmm. στη ζωή. Αυτοί που προσφέρουν και αυτοί που δέχονται την προσφορά. Εσύ μου λέει, γιατί μιλάγαμε πάρα πολλέ ώρε, είσαι εδώ για να προσφέρει. Και το πιστεύω πάρα πολύ. Το πιστεύω και δεν. Δεν με πειράζει, μ' αρέσει. Πιστεύει ότι όλο αυτό είναι μια ενέργεια. Ότι εμεί θα δώσουμε ή όσοι θα δώσουν σε κάποιου που μπορεί να έχουν ανάγκη τη συγκεκριμένη στιγμή και το να δώσουν σημαίνει να δώσουμε ένα συνέστημα, να δώσουμε βεβαίως. μια καλή κουβέντα. Αλλά ότι αυτό είναι μια ενέργεια η οποία κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα γυρίσει και σε εμά. Δεν το κάνω γι' αυτό. Ναι, ε, όμω. Ε... Ότι πιστεύω, το σύμπαν ανταποδίδει. Εγώ πιστεύω όμω όντω ότι φτιάχνουμε το δρόμο μα ε, ωραία. Ε, με φως και χαρά και ωραία συναισθήματα αυτό το έχω στο μυαλό μου ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ικανοποίηση που νιώθω όταν μπορώ έστω και ελάχιστα κάτι να προσφέρω είναι μέσα στην ψυχή μου μεγαλείο, μεγαλειώδηση mm -hmm, mm -hmm. Τα τελευταία χρόνια σε βλέπουμε σε εκπομπές περισσότερο είσαι μόνη, κάνεις ε, παιχνίδια τηλεπαιχνίδια με εξαιρετική επιτυχία ε, για μένα ε, αξεπέραστο είναι το Your Face Sounds Familiar. Και για ότι, μένα. Θεωρώ ότι είναι ένα κόνσεπτ το οποίο ακριβώς επειδή συνδυάζει και το παιχνίδι, το τραγούδι, ε, το σοου, κουμπώνει απίστευτα πάνω σου. Ναι, το ξέρω. Ε, και θέλω να μου πεις, έχεις περάσει όμως και από άλλες εκπομπές, έχεις περάσει και από πρωινά, ενημερωτικά και το καθένα έχει την δική του την, έτσι, την, τα χαρακτηριστικά, το άγχος, την αγωνία. Ε, πες μου τελικά από όλα αυτά που θεωρείς ότι ταιριάζει καλύτερα. Δηλαδή, αν πούμε ότι ιδανικά έχω βρει το δρόμο μου τέλο πάντων στην παρουσίαση, στο επάγγελμά μου, ποιο είναι αυτό ο δρόμο. Ε, ο δρόμο είναι η καθαρή ψυχαγωγία. Mm -hmm. Η, η καθαρόιμη ψυχαγωγία. Δηλαδή, τα παιχνίδια, τα σόου, αυτά. Ναι. Ε, Δεν ο... με βάζω κάπου αλλού. Mm -hmm. Δηλαδή, κι αν με έβαζα σε ένα πρωινό, σε κάτι άλλο, θα με έβαζα μόνο στο κομμάτι τη χαρά. Τη χαρά. Υπάρχει τώρα λίγο τοξικότητα στα, στις εκπομπές. Είναι η τάση της εποχής και πάλι. Αυτό πουλάει. Ναι. ναι. Αυτή mm -hmm. είναι η τάση. Οπότε η γνωστή ατάκα τηλεόραση κάνουμε, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ό,τι ε... συνεπάγεται αυτό. Ναι, με... ναι. Είμαστε νούμερα όλοι, αριθμοί. Mm -hmm. Δυστυχώς. Ευτυχώς, δεν ξέρω. Είμαστε αριθμοί. Όσο το κοντέρ γράφει ωραία ψηλά, είμαστε μια χαρά. Οπότε πρέπει να εκτιμήσει αυτό εμένα, α πούμε, είναι που με πνίγει και με έπνιγε όταν έκανα τα πρωινά. Ότι πρέπει να εκτιμήσει τι αρέσει πολύ στον κόσμο. Κοιτά, α πούμε, και τα μονόλεπτα και λε: Α, εδώ δεν πήγε καλά. Τι παίξαμε, τι θέμα. Και δυστυχώ. Στα καλά, α πούμε, στις εισαγωγικά θέματα, στα ενδιαφέροντα. Ή... Εντάξει, δεν, Πουλάει το, το, λίγο πιο, ας πούμε... Gossip. <σχε> ναι, Πιο... Το πιο. Το πιο κλειδαρό. Το πιο, το πιο, το πιο. Ναι. Εσύ ξεκίνησε από το τηλάστι, ήσουν ένα χαρούμενο κορίτσι και νομίζω ότι αυτό δεν ήταν τότε υποκριτικό. Νομίζω ότι ήσουν εσύ. Μα ξεκίνησα μωρό εγώ εκεί. Εσύ και αλλιώς. εσύ. Και ήταν σαν. σαν να πηγαίνω στο σπίτι μου να κάνω. να, να μιλάω με του φίλου μου. Mm -hmm. Και τους περισσότερους ανθρώπους που γνώρισα τότε του έχω στη ζωή μου με έναν τρόπο και τώρα. Mm -hmm. Mm -hmm. Έχω κρατήσει δηλαδή αυ αυτέ τι φιλίε mm -hmm. και τι σχέσει. Εν πάση ναι, ήταν έτσι και αυτό με βοήθησε και στο σήμερα και στο μετά και στο σήμερα. Όταν κοιτά. Δεν ξέρω αν κοιτά, Αν έρχονται στο, στο χέρι σου παλιά βίντεο. Α, δεν ξέρω α, αν μα τα βλέπει. Ε, τι νιώθει, Νοσταλγία, Αναπολύ, και... Χαίρεσαι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ε, δεν νοσταλγώ γιατί νομίζω ότι ήταν μια εποχή που έπρεπε να κρατήσει τόσο. Ναι. Ε, αλλά όλα αυτά τα χρόνια τα θυμάμαι με πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη. Πέρασα καταπληκτικά. Και έμαθα να είμαι ελεύθερη στην τηλεόραση. Αυτό είναι μεγάλη δουλειά. Νομίζω το εξαργύρωσε όμω μετά αυτή την ελευθερία που είχε και τον αυθορμητισμό. Το Χωρί στόχο. Ναι. εξαργύρωσης. Δεν θα, δε θα γινόταν αλλιώ μετά να μπει σε καλούπια. Και αυτό. Ναι. Φάνηκε δε στην Δεν θα μπορούσαμε τίποτα. Σου. Λοιπόν, Μαρία μου, εμά μα συνδέει κάτι τέλο πάντων κοινό, α το πω. Ε, μία απώλεια. Θα μου πεις τώρα Ποιο κόσμο δεν έχει χάσει κάποιο ε, δικό βέβαια, του. Ε, σε ποιο σπίτι δεν υπάρχει ε, η ασθένεια, ο καρκίνο. Δυστυχώ είναι μια ασθένεια η οποία πλέον χτυπάει τα μικρά παιδιά Σε ανεξήγητο, για ανεξήγητου λόγου. Εσύ έχασε τον πατέρα σου από αυτή την νόσο το 2011. Ε, και θέλω να μου πει, να μου ξεδιπλώσει σιγά σιγά και όσο θέλει τη, την ιστορία όλη αυτή Πάμε να τα βάλουμε σε μια βάση όμω. Mm. Δηλαδή, η δική σου περίπτωση με τη δική μου. Ε, για να έρθουμε λίγο σε σένα, χωρί λεπτομέρειε, είναι, είναι αρκετά διαφορετική. Γιατί? Ε, γιατί πάντα η απώλεια είναι μία απώλεια, είναι σκίσιμο ψυχής, καρδιάς, βαρύ πένθος. Όταν όμως δεν έχεις προλάβει να ζήσεις πάρα πολλά με τον άνθρωπο που έχεις αγαπήσει και έχεις δημιουργήσει οικογένεια και είναι σαν να σου κόβεται η αλυσίδα της ζωής τόσο απότομα και τόσο άδοξα, εκεί η βάση του πόνου είναι διαφορετική. Mm -hmm. Εμένα ο μπαμπάς μου αρρώστησε όντας σε μεγάλη ηλικία ευτυχώς. Mm -hmm. Δηλαδή... Πόσο χρονών? Σχεδόν 80. Mm -hmm. Όμως ποιο είναι το θέμα τώρα με τη δική μου περίπτωση. Ότι δεν πίστευα ποτέ ότι θα αρρωστήσει. Mm -hmm. Χωρίς λόγο. Σαν μικρό παιδάκι. Όχι, νομίζω ότι είναι η άμυνα που έχουμε πάντα, ότι οι γονείς μας θα είναι πάντα εκεί, θα είναι πάντα δυνατοί. Ε, ε ήταν και επειδή είναι ο μπαμπά μου και επειδή ο μπαμπά μου πάντα για μένα ήταν δυνατό, mm -hmm. έλεγα ότι δεν θα αρρωστήσει. Ακόμα και όταν είχε τα πρώτα συμπτώματα. Και αυτό είναι λίγο και περίεργο γιατί τα πρώτα συμπτώματα ήρθαν όταν εγώ γυρίσα το Junior Masterchef. Άρα στο ξεκίνημά σου, στα πρώτα σου βήματα στην, στα μεγάλα κανάλια, ναι, πια, στο Menga. Τότε, ναι, τότε που ο μπαμπά μου, τότε ήταν που πήγα στο Mega. Ε, Ένιωσα ότι δεν έχει κάτι. Mm -hmm. Και όταν κάποια στιγμή βεβαίως έρχεται ο γιατρό, γιατί θα σου πω ότι εμένα δεν μ' αρέσουν τα γύρω γύρω, θέλω ξεκάθαρα πράγματα. Mm -hmm, mm -hmm. Δεν ξέρω πώς είσαι εσύ. Εγώ και εγώ, εσύ. και εγώ θέλω την αλήθεια. Αλήθεια. Mm -hmm. Τώρα να λέμε, όταν ακούς τη λέξη αυτή, την αρρώστια... Σε πιάνει ένα πανικό. Ναι, και θε να ακούσεις την αλήθεια, δεν είναι γιατί... Γιατί όταν α πούμε και το σημείο, γιατί εμά το μπαμπά μου ήταν στο πάγκρεα. Mm -hmm. Εντάξει, Είναι, σημείο. Είναι ένα πολύ δύσκολο ξέρεις. όργανο. Πολύ δύσκολο όργανο, ναι. Εντάξει, μπορεί να γίνουν και θαύματα, αλλά πόσα θαύματα πια. Και μου είπε έξι μήνε. Του λέω δηλαδή αυτό είναι στάνταρ. Μου λέει, Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι στάνταρ. Μπορεί να είναι. Δεν γίνεται, μου λέει, δεν μπορώ να περισσότερο, πω. Περισσότερο. Αλλά ναι. ο μέσο όρο είναι έξι με οκτώ μήνε. Mm -hmm. Μου λέει, Πρέπει να κάνετε κουράγιο. Λέω, Εντάξει, εντάξει, θα μιλήσω και μαζί του. Mm -hmm. Ε, ήξερε, αλλά αποφάσισε ε, να ζήσει χρόνια ποιοτικά όσο του έμενε. Ενώ ποιοτικά, χωρί χημειοθεραπείε και δεν ήθελε ας πούμε, να κάνει χημειοθεραπείε, δεν ήθελε να έχει. Να, να ζήσει τι παρενέργειες τη άσχημες που μπορεί να έχει μέσα. Καλά μέχρι, το με... λε. Ποιοτικά, γιατί είναι. Γιατί, γιατί δεν το έζησα. Πολύ δύσκολο. το για τον ξέρω, Ούτε να χειρουργηθεί, υπήρχε και ένα τρόπο να γίνει mm -hmm. χειρουργείο, είχε και κάποιου γνωστού που κάποιοι πήγαν καλά, κάποιοι δεν πήγαν και μου είπε: Θέλω να σεβαστείτε αυτό που θέλω εγώ και όχι αυτό που θέλετε εσεί. Και λέω: Αυτό θα σεβαστούμε, γιατί οι άνθρωποι είμαστε εγωιστέ. Θέλω να σταθούμε σε αυτό. Και ναι. θέλουμε ε, τον άνθρωπό μα να τον έχουμε όπω και αν είναι, για όσο διάστημα είναι. Και κάποια στιγμή ο άνθρωπο αυτό χάνει την αξιοπρέπειά του. Mm -hmm. Το σεβαστήκα απόλυτα Το σεβαστήκατε κατευθείαν Κατευθείαν, κατευθείαν. Έκανα εγώ μία ερώτηση mm -hmm. Συζήτησα με τους γιατρούς Έκανα το, το κύκλο μου σε γιατρούς Πήγα mm -hmm. ρώταγα ρώταγα Κατάλαβα ότι θα μπορούσε να γίνει και κάτι Με αυτό mm -hmm. Αλλά κανείς δεν μπορεί να σου προεξοφλήσει τίποτα Και απ' την άλλη Με το ζόρι να πω έναν άνθρωπο Να κάνει κάτι που δεν θέλει Καταρχήν δεν μπορεί και ο γιατρό να κάνει έτσι, κάτι. Πράγμα. Αν δεν συνενέσει ο ασθενή, δεν μπορεί να ασκηθεί καμία ιατρική πράξη και στο αλήθεια. σώμα του, έτσι. έτσι. Και νομικά δηλαδή να το Όχι μόνο ηθικά. Και έζησε μία χαρά, ένα χρόνο. Mm -hmm. Και στο τέλο, που άρχισε να χάνει την αξιοπρέπειά του λόγω εικόνα. Το καταλαβαίνω, ναι. Ε, παρακάλεσα το Θεό, παρακαλούσαμε όλοι να φύγει ήρεμα, ήσυχα και ωραία, να μην ταλαιπωρηθεί άλλο. Για λίγο ταλαιπωρήθηκε και έφυγε γαλήνιος και μια χαρά. Τότε λοιπόν, επειδή λέμε τώρα τη διαδρομή, 11 αρρώστησε, 11 έκανα την πρώτη μου μετάβαση στο Μέγκα, στο Junior Master Chef, το 13 που πέθανε, τον Ιούνιο, εγώ Εκλείσε... τον Ιούλιο υπέγραψα στον αντένα. Στον ναι, Να, το θυμάμαι. Ε... Είπε πολλά πράγματα που μου χτύπησαν πάρα πολλά καμπανάκια και θέλω να σταθούμε. Βέβαια. Αυτό πρώτα το θέμα που έθιξες με τη συνένεση του ασθενούς. Ξέρεις, είναι κάτι το οποίο βασανίζει πάρα πολλέ οικογένειε. Δεν αυτό το που... έχω, το ξέρω. Αυτό, το... Το... αυτό, που λες ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε εγωιστές. Α, είμαστε. Ότι πολλές φορές θέλουμε τον άλλον πάση θυσία, πάση θυσία, ε, ακόμα και αν περάσει από την κόλαση, να τον έχουμε κοντά μας. Δεν αυτό. Χωρίς ο ίδιος όμως να θέλει να περάσει από αυτή την κόλαση. Και πρέπει να μπει σε μια πολύ μεγάλη διαδικασία να κατεβάσει αυτό το εγώ σου και να ακούσει τι ανάγκε του ανθρώπου. Σου. Δηλαδή, θέλω σε αυτό το κομμάτι να, να, σταθούμε και χαίρομαι πραγματικά που το αντιμετωπίσατε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω αν ο πατέρα σου ήταν νεότερο και έπαιρνε την ίδια απόφαση. Πολύ ωραία ερώτηση. Μπράβο σου, Δώρα. <laughs> αλλά είναι πολύ ωραία ερώτηση. Αν ήταν 60, αν ήταν 55 και εσύ 25. Δώρα μου, θα σεβόμουν αυτό που ήθελε. Mm -hmm. Εκείνος το ορίζει αυτό. Mm -hmm. Και Δεν θα προσπαθούσες να τον μεταποιήσεις. Θα ότι... προσπαθούσα, εννοείται ναι. ότι θα προσπαθούσα. Ναι, καλά. ούτως ή άλλως. Φυσικά ναι, και... και θα προσπαθούσα και τώρα του έκανα μία συζήτηση. Άμα δεν θέλει, Ναι. Mm -hmm. τι θα κάνω εγώ θα πω στη ζωή του. Δεν, δεν, δεν μπορεί κανείς να ορίσει ούτε το τέλος του ανθρώπου. Ο Θεός ξέρει για μένα, οπότε εκείνο τα ορίζει όλα. Δεν... Είναι όμως... Έχεις απόλυτο δίκιο ότι σε, σε μία νεότερη ηλικία Στα είναι, ρωτώ είναι άλλη γιατί... συνθήκη. Γιατί και εμείς είχαμε έρθει σε ένα τέτοιο δίλημα. Προς το τέλος. Και τελικά, ποιανού πιο... η γνώμη και η απόψη κέρδισε. Νομίζω η ασθένεια τα έφερε έτσι που δεν διάλεξε κανείς. Έτσι. Αυτό σου λέω, κατάλαβες δηλαδή... Η ασθένεια ασθένεια επέλεξε ε, αυτό που ναι. Ε, ναι. που έκανε. Και τελικά, τώρα λίγο να το φέρουμε, δεν θα το πούμε και πολύ γιατί δεν θέλω mm. να το βαρύνουμε. Να και ο Αλέξανδρος ας πούμε, ήταν ένας άνθρωπος που τελικά είχε συνειδητοποιήσει ότι θα φύγει. Ναι. Κατάλαβε, όπω και ο μπαμπά μου είχε συνειδητοποιήσει ότι Όλοι, θα όλοι φύγει. στο τέλο το συνειδητοποιούν και με όλου του ανθρώπου που Και είχε μιλές. την πυγμή και τη δύναμη να στείλει τα μήνυματά του. Mm -hmm. Και μένα ο μπαμπά μου, αυτό δεν θέλω να το μοιραστώ, έκανε κάποιε κινήσει, α πούμε, που έδειξαν μια γενναιότητα. Mm -hmm. Στα ρωτώ όλα αυτά γιατί σου λέω, είναι πράγματα τα οποία τα περνάνε όλοι. Α, οι, οι φροντιστές φροντιστέ και αυτοί οι οποίοι είναι κοντά. Είναι Δεν έχει σχέση ηλικία, δεν έχει σχέση κοινωνική κατάσταση, η οικογενειακή κατάσταση. Όταν ένα άνθρωπο μπαίνει σε αυτό το λούκι, ε, συνήθω τα στάδια είναι ίδια. Αν δεν είναι η άσημη η μορφή. Τι σου έχει αφήσει αυτό τώρα, αυτό. αν εσένα σου έχει αφήσει φοβίες ή κλινονομικές, DNA, κάτι. Ναι, φυσικά. Ε, τώρα είμαι σε πολύ καλύτερη φάση. Στην αρχή, παίρναγα δύσκολα. Mm -hmm. Δηλαδή, ρώταγα γιατρού, γκούγκλαρα. Ό,τι κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Ναι. Τέτοια κάνω. Μα πώς να μην τα κάνεις. Να σου πω κάτι, δεν είναι παράλογο. Δεν είμαστε, είμαστε άνθρωποι που εκεί που ήμασταν μια χαρά... Mm -hmm. Φάγαμε αυτή την κατραπακιά. Mm -hmm. Έτσι. Και αν έχει και μία λίγο πιο ευαίσθητη ψυχούλα. Προφανώ και. Τι να κάνουμε. Δωμάς. Υπάρχουν και παιδιά σε σένα. Mm -hmm, ναι. Επίση σημαντικό. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Mm -hmm. Αλλά και εγώ τότε στην αρχή ναι, πολύ. Ε, Γκούγκλαρα, φοβόμουνα. Σκεφτόμουνα. Τι έκανε να μην κάνω. Εν τω δηλαδή, ο μου ήταν τόσο. τόσο καθαρό στη διατροφή του. Στη... Στον τρόπο που ζούσε, mm -hmm. δεν ξενυχτούσε, δεν έπινε, τρεφότανε καταπληκτικά Που έλεγα τι να κάνω, το αντίθετο Το αντίθετο ναι, πως πιάσει. Δεν ήξερα τι να κάνω mm -hmm. ε, Ναι, το περνάνε όλοι αυτό Όμως ε, όταν βλέπεις ότι σε ζορίζει περισσότερο από ό,τι πρέπει Δηλαδή όταν πλέον έχεις αρχίσει και φοβάσαι πάρα πολύ Πρέπει να στείς βοήθεια Εγώ δεν ζήτησα γιατί μου πέρασε ε, όχι, εγώ είμαι στο πικ τώρα, νομίζω. Αλλά ζητάω βοήθεια. Το αναγνωρίζω. Θα πέσει ζη, τώρα, θα, θα, θα πέσει πάλι Ναι, το αναγνωρίζω Πάμε και εγώ. Άμα κορυφή ναι. και κατεβαίνουμε μετά. Θα πέσει. Λοιπόν, αλλάζουμε, το κλείνουμε αυτό το θέμα, όπω είπαμε. Πάμε να μου πει για τη μαγειρική. Α, ναι. Βεβαίω. Αφού σε βλέπω ότι μαγειρεύει πολύ, ότι. Α, ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου. Α, κάνω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δεν μπορώ να διαλέξω. Είμαι πολύ καλή σε όλα. <laughs> και θα μου πει και για τη λαϊκή μετά. Γιατί κάποια στιγμή μου είπε, μου έδωσε και τι, Ποια είναι η καλύτερη λαϊκή των ε, Αθηνών. Ε, Πώ. Ε, τα εξάρχεια ε, Ναι, μου το είπα, το, το θυμάμαι. Πει. Ωραία, θα μου τα πει όλα αυτά. Ε, Πε μου λίγο για τη μαγειρική. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ. Δηλαδή, κοίταξε. Κάτι... Ε, κάνω. Δηλαδή τώρα, α πούμε που έχει κρύο. Mm -hmm, σούπες, ε? Ε, σούπε. 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 Τώρα σκέφτομαι ότι θα φύγω μετά από εδώ να πάω να ψωνίσω. Να δω. Θα βρω στην αγορά να πάρω ωραία υλικά να κάνω μία ωραία σούπα χορτό που με τραχανά κάτι ωραίο. Πολύ. Mm -hmm. Κάνω τέλειες σούπες. Ε, κάνω φανταστικά κοκκινιστά. Κάνω συνταγές τις περισσότερες κάνω μόνη μου, χωρίς ναι. να συμβουλεύομαι. Μου λείπει ακόμα ε, το φίλο. η ζύμη. Δηλαδή ακόμα. Πίτα, δηλαδή να ανοίξω ναι, φύλλο. Πίτε, φτιάχνω, αλλά ε, παίρνω από την αγορά. Θα σε πάρω στη γιαγιά μου στι αίρε. Αυτό είναι. Γιατί Κατάλαβες. εγώ δεν μπορώ. Αυτό μου είπε. Και λυπεί. πρέπει mm. να αυτό να κληροδοτηθεί. Όχι, μην το, ειλικρινά τώρα, μην το χάσει. Μην το χάσει. Μου έλεγε ο, ο, Αντώνης για τη γιαγιά του, που, η, τη η οποία έκανε φοβερό μπακλαβά. Ναι. Φοβερό. Και κάποια στιγμή έδειξε στη μάνα του και συνεχίστηκε, α πούμε, η παράδοση. Άλλο που δεν το φτιάχνει και αυτά, αλλά πάντα κάποιο που μένει πρέπει να μαθαίνει. Πρέπει να από τη μάθει με... την τέχνη, Να σου πω, κάνει τσιγαρόχαρτο. Ε, το κάνει πολύ λεπτό. Αυτό θέλω. Πολύ λεπτό. Αυτό θέλω να πετύχω. Με πάρα πολύ έκανα λεπτό. Έκανα μια φορά. Και η μαμά μου τώρα το ξέρει την τέχνη, την έχει. Εγώ έκανα μια φορά. Θέλει εξάσκηση. Τίποτα κόντεψα να μου φύγουν τα σφραγίσματα. <laughs> Πάγαμε τη γέμιση, βέβαια, που ήταν ενόστιμη. Εντάξει. Και περηφανευόμουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάνω πάρα, πάρα πολύ ωραία φαγητά και η ζωή μου είναι η κουζίνα. Δηλαδή, όταν είμαι στο σπίτι, θα σου πω. Όχι το καλοκαίρι τόσο, γιατί το καλοκαίρι μου αρέσει το έξω. Το χειμώνα που δεν θέλω καθόλου να βγαίνω, mm -hmm. ε, θέλω να είμαι σπίτι και να κάνω συνέχεια φαγητά. Ε, Θεωρεί ότι είναι ψυχοθεραπευτικό. Ναι. Εννοείται. Και η λαϊκή ψυχοθεραπευτική είναι και το σούπερ μάρκετ ψυχοθεραπευτικό Α, είναι. Καλά, αυτό εννοείται. Ε, βέβαια. Ανάλογα με την ψυχολογία σου ή με τη φάση που είσαι, μπορεί να επιλέξει και διαφορετικό φαγητό. Όχι. Δηλαδή, α δηλαδή, πούμε, τώρα λε λόγω του καιρού κάνει κρύο, θα κάνω ναι, μια σούπα. Ναι. Αν, δηλαδή, α πούμε, εγώ όταν δεν είμαι πολύ καλά, α, θέλω να πώς... φάω μακαρονάδε. Να μαγειρέψω και να φάω έναν σκληροπυρηνικό υδατάνθρακα. Άκου ποιο είναι το πρόβλημα. εμένα δεν μου αρέσουν οι μακαρονάδε. Όπου είσαι τόσο τυχαίο. Κάνε το σταυρό σου, γιατί μια μέρα κάναμε και το και κάτι είχαμε ρώτηση μακαρόνια με κοιμά και κάνω εγώ έτσι. Και μου λέει και ο Υπάρχει άνθρωπο που. Όχι, πε μου αλήθεια, μου λέει, γιατί έκανε έτσι. Λέω για τα μακαρόνια μου, του κοιμά. Mm. Μου λέει αλήθεια τώρα υπάρχει. Μου λέει αυτό είσαι τρελή. Ούτε αυτό. Άμα δεν σ' αρέσει και αυτό υπάρχει Νομ... πρόβλημα. Νομίζω με καρονάδε δεν ονομάστηκαν εννο... τυχαία comfort food. Πραγματικά ανακουφίζουν. Ah. Δηλαδή, εγώ αν δεν είμαι καλά θα ανοίξω το σπαγκέτι και έτσι έστω και το μετρημένο τυρί. Α, <laughs> <laughs> δεν μπορώ καθόλου. <laughs> λοιπόν, Επίση. <laughs> ωραία. Εκτό από τα μακαρόνια δεν μου αρέσει η σοκολάτα. Ρε Σιμαριά, Βόλτα μάτια και γολύπτε μα. Είσαι πάρα πολύ τυχερή. Δεν υπάρχει ουσία στη σοκολάτα, παιδί μου. Άλλο να φά ένα γλυκό λευκό που έχει τι κρέμε του, έχει τα. Τα, αυτά, δηλαδή, ο σοκολάτα Δημήτρης. ουσιαστικά καλύπτει όλε τι. Λοιπόν, ο Δημήτρη ο Μακρινιώτη που τον είχαμε Φίλωσμα. εδώ πριν δύο επεισόδια και ξέρω είστε φίλοι, είπε αυτό ακριβώ. Ότι στη σοκολάτα και στη χαρτοπετσέτα να τη βάλει νόστιμη θα είναι. Α, γεια σου. Η αληθινή αξία του γλυκού αναδεικνύεται σε γλυκά που δεν έχουν σοκολάτα. Ε, το αγόρι μου ξέρει, μιλάμε τώρα, δεν τυχαίο. Σε παρακαλώ. <laughs> και τα μακαρόνια, θα σου πω όμω. Δεν μ' αρέσουν. Νομίζω ότι με. Σε, με στουμπο, στουμπο, να ναι. σας, ούτε με. Σαν να, να, να έχω ένα τσιμέντο στο στομάχι μου χωρί να υπάρχει λόγο. Δεν βρίσκω ουσία σε αυτό. Ναι. Ε, Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει πια, πάρα πολύ η μανέστερα, το γιουβατσάκι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Okay. Ε, σω είναι και θέμα σχήματο. Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί. Ε. Η αλήθεια είναι το άλλο είναι. Ναι, άμα, άμα το τρώσει και πολύ, λέμε αργά. μπορεί να, να κάτσει. Δηλαδή, άμα είμαι κάπου και του βλέπω να στρίβουν το πυρούνι και καταβροχθήσουν το μακαρόνι. Άλλο τι δυστυχία περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Σαν φάρμακο το βλέπω. <Κι> Ωραία, πε μου τώρα και τη φάση με τι λαϊκές. Κοίταξε, και τι συμβαίνει εκεί όταν πάσαν, σαν να γνωρίζει ο Καταρχάς, Καταρχά, να πούμε κάτι. Μία από τι καλύτερε λαϊκές είναι η Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια που δυστυχώ δεν έχω καταφέρει να πάω, αλλά είναι η top λαϊκή. Μπράβο σε όλου του παραγωγού που έχουν αυτή την υπέροχη λαϊκή στα Εξάρχεια. Εγώ όταν προλαβαίνω. Ποιε μέρε είναι, ξέρουμε. Σάββατο. Σάββατο. Κάθε ωραία. Σάββατο είναι τόπλα εκεί. Θα πεταχτώ. Πρωινέ ώρε. Ναι, τώρα εμεί στο Χολαργό. Έχουμε κάθε Δευτέρα την, ε, την, κανονική τη λαϊκή και κάθε Παρασκευή τη βιολογική. Δεν προλαβαίνω να πηγαίνω. Μ, τώρα λίγο ίσως ξεκινήσω να πηγαίνω την Παρασκευή. Τις τρίτες που ήταν ας πούμε για μένα η ερωτελεστία η λαϊκή μου βάλανε γύρισμα. Oh. Είπα στον ε, παραγωγό μου, αν γίνει τώρα να, του, του, είπα, μήπως μπορείς να μου αλλάξει την τρίτη Λαϊκή, και ναι. μου λέει γιατί. Λέω γιατί έχει λαϊκή. Ρε μαράκι, μα του λέει. Μου λέει. Ε, όχι. Όχι, δεν θα σα δεν, δεν μπορεί να το... το καταλάβει το παιδί. Οπότε και εγώ την τρίτη τη χάνω τη λαϊκή να μ' η παραγωγή μου να προχθέ μίλησε με Έχει καροτσάκι κανονικά αυτό που το σέρνομαι. Δεν με βολεύει. Ή κάτι άλλο. Πούμε. Είχα καροτσάκι. Mm -hmm. Αλλά mm -hmm. δεν με βολεύει γιατί πάντα έχω πολύ μικρά αυτοκίνητα εγώ. Ah, και το Πόρπαγκα okay. δεν χωράει τίποτα. Οπότε τώρα έχω τι σακούλε αυτέ τι οικολογικέ. Τι mm γεμίσω -hmm και τι πάω. Ωραία, ωραία, τέλεια. Ε, να πούμε τώρα... Έχει ναρκωθεί αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι εδώ είναι και, το, εδώ. και, η σκυλίτσα τη Μαρία Μπεκατορού, ε, ναι. εδώ μαζί μα. Η οποία Μαρδό, είσαι ευχαριστημένη αυτό με Έχει κάνει παιδί, το λιγότερο θόρυβο από όλου. Εμεί που έχουμε εδώ πέρα, κάνουμε. Δεν θα την ακούσετε ποτέ. Είναι μια γλύκα. Μαρία μου. Συγγνώμη. Πε, πε. Πες. Σπουδαίο ριζότο. Συζητιέται το ριζότο μου. Νομίζω ότι τελικά μάλλον κλέβω τη δουλειά του Χρήστου Χατζιωάννου. Γιατί ο Χρήστο Χατζιωάννου κάνει εδώ ένα podcast για τα φαγητά. Νομίζω ότι το κλέβω τώρα. Δεν πειράζει, aerial... λυπάμαι, αλλά εσύ είσαι φίλη μου. Μπαίνω στα μονοπάτια του. Συγγνώμη, Χρήστο. Τίποτα. ε, το πριζότο, ό,τι θέλει. Μανιταριώνει οτιδήποτε. Τι... Μη συζητάμε τώρα τα πάντα. Με το σωστό το ρίστο, καρναρόλι, όλα όπω πρέπει. Δηλαδή Ό,τι μου... υλικά μου φέρει, σου κάνω το, Όσο πρέπει, ζουμερό. Αγαπημένο φαγητό του Αντών. Μακαρόνια με κοιμά. Oh. Τα οποία αναγκάζομαι και φτιάχνω. Εντάξει, τώρα πρόσεξε. Ο Αντώνης έχει ένα λίγο θεματάκι με το στομάχι και γενικά αποφεύγουμε τι ντομάτε σ' άλτσε και αυτά και βρήκα. Το μυαλό μου, σα παρακαλώ. Ε, σκέφτηκα και έχω κάνει κοιμά μεγάλα καρίδα. Ξέρετε το όρο πράγμα, έγινε. Ναι. Πίμα. Κυμη... ωραία, για μακαρόνια. Οκ. Okay. Oh. Θα το δοκιμάσω. Σε παρακαλώ. Του άρεσε. άρεσε. Τρελάθηκε. Ωραία. Τρελάθηκε. Αυτό είναι το αγαπημένο του φαγητό και του αρέσουν πολύ και οι σούπε. Ωραία. Ωραία, Αντώνη, τυχεραία. Ωραία. Ο Αντώνη, δηλαδή, μια και μιλάμε, δεν μπορεί να καταλάβει τι γυναίκε που δεν μαγειρεύουν. Και επίση δεν μπορεί να καταλάβει και του άντρε που είναι με γυναίκε που δεν μαγειρεύουν. Ε, και του λέω. Λε... Το, το έχει ανεβάσει τον πύχη στο θεώρηση, Μαρία, πώ να το καταλάβει. Νομίζω το είχε κάνει ήδη, Πεθερά μου, που του καλομαθαίνουνε, κακομαθαίνουν και απλά ναι. έτυχε. Του λέω, Σου έτυχε μια γυναίκα που μαγειρεύει γιατί εγώ. Γιατί δεν σου το κάνω αρέσει. από υποχρέωση. Σου αρέσει. Το κάνω επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό ναι. το κάνω. Δεν το κάνω. Εντάξει, σίγουρα θέλω να υπάρχει τροφή στο σπίτι, έτσι κι αλλιώ, γιατί δεν ναι. μου αρέσει να παίρνω έτοιμο φαγητό. Θέλω να τρώμε κάτι που έχω φτιάξει εγώ. Αλλά τρελαίνομαι κιόλα να το, το κάνω. Του είπα, είσαι τυχερό. Ωραία. Και αφού ολοκληρώσαμε και το κύκλο του φαγητού, νομίζω ότι τώρα μπορεί να απαντήσει την ερώτηση, αν την έχει σκεφτεί Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια. Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια Και να το ολοκληρώσει. Εσύ προσπαθείς να κάνεις το χυμό του γλυκό Ωραία. Μαρία σου ευχαριστώ πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Αυτό ήτανε Και ήθελα να πω και μία συνταγή αλλά δεν θα την πω Ωραία. Για να μείνω συναδελφός Την άλλη φορά στο ε, χρυσό ε, του χατζιωάνο ε, ε, ε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία μου Πάρα πολύ